Λέτε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δάνεια τα οποία έχει πάρει και θα πρέπει μονομερώς να τα διαγράψει αυτά. Να σας πω κάτι. Όταν έρθω εγώ και σας ζητήσω κάποια χρήματα να με διευκολύνετε και μου τα δώσετε αυτά, θα ήταν τίμιο και ηθικό να μην τα αναγνωρίσω μετά και να μην σας τα επιστρέψω? Τα χρήματα αυτά καταρχήν τα έχετε πάρει διπλά και τριπλά μέχρι τώρα. Και θα τα πάρετε δεκαπλά. Αυτή είναι αλήθεια, δεν κρύβεται. Αλλά με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτή η οικονομία την οποία θέλουν να τη διαχειριστούν. Χρέος έχουν όλες οι χώρες. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το χρέος είναι υπερμεγεθές σε σχέση με το ΑΕΠ και ταυτόχρονα έχει πρόβλημα να το εξυπηρετεί μέσω των αγορών. Ας πάμε τώρα σε αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή γύρω από το χρέος συγκρούονται δύο γραμμές. Δύο γραμμές. Η μία που λέει ότι αυτό το χρέος δεν είναι νόμιμο. Δεν πρέπει να το νομιμοποιήσει ο λαός μας. Όχι γιατί δεν το πήραμε με νόμιμο τρόπο, με αποφάσεις Βουλής, με αποφάσεις Υπουργείων, με αποφάσεις οι οποίες έχουν εγκυρότητα. Δεν είχε την έκριση του λαού, θα μου πείτε. Η νομιμότητα αυτή για μας βρίσκεται στο ότι δεν το πήραμε για να ζήσουμε καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί. Αυτή είναι η εκδοχή. Αυτοί που αναγνωρίζουν το χρέος και λένε να το διαπραγματευτούμε την αποπληρωμή του, ουσιαστικά αναγνωρίζουν τη λογική που λέει δημιουργήθηκε το χρέος γιατί ο λαός μας ζούσε καλύτερα. Δεν δημιουργήθηκε γι' αυτό. Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος, έτσι γιατί μπορεί να χάσουμε τον πολύτιμο χρόνο. Πάντως αρχίζει πλέον να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι τα χρέη δεν υπάρχουν για να ξεχρεώνονται, αλλά για να τα διαχειρίζεται κανείς μέσα από μια αναχρηματοδότηση. Είπατε μέσα από τις αγορές. Δεν μου λέτε. Τους στόκους τουλάχιστον. Και είπατε κάτι πολύ σωστό. Ωραία, τους στόκους δεν πρέπει να τους πληρώσουμε. Ως προς το άλλο, επειδή είπατε ως προς το ΑΕΠ. Και γιατί να μην επέλθει η ανάπτυξη, ουσιαστικά να μειωθεί το χρέος. Σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Έτσι. Μόνο που το χρέος είναι πάνω από το 200% του ΑΕΠ. 170 τόσο λέτε. Και θα φτάσει και μέχρι να πάει στο 75% θα έχουμε μόνιμη τρόικα, θα έχουμε μόνιμη εποπτεία. Και αυτό το κρύβουν. Άρα λοιπόν. Το κρύβουν ενώ είναι συγκεκριμένη η ρήτρα στο σύμφωνο σταθερότητας που είναι Ευαγγέλιο και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει υπογράψει αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα φεύγει η τρόικα. Κατά τα άλλα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Φεύγει η τρόικα λέει. Τελειώνει η λιτότητα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις 25 ο λαός ψηφίζει και τελειώνουν τα μνημόνια. Και ήδη συζητούν τεχνική παράταση του προγράμματος. Τι σημαίνει τεχνική παράταση? Τεχνική παράταση σημαίνει ότι συνεχίζεται το μνημόνιο μέχρι την ολοκλήρωσή του για να μην χαθούν τα συγκεκριμένα λεφτά, αλλά συνεχίζονται και οι όροι του, τους οποίους έχει πληρώσει σκληρά ο λαός μας. Και το κυριότερο, ζητούν εντολή διαπραγμάτευσης. Έρχεται λοιπόν σήμερα τώρα η κυβέρνηση, η αυριανή κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να υποστηρίξω ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα από αυτούς. Αλλά για να το δούμε κι αλλιώς. Αφού είμαστε μέσα σε αυτό το νόμισμα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μιλήσατε για το σύμφωνο σταθερότητας, που είναι μια πικρή μεγάλη αλήθεια. Την οποία είπε Παπακοσταντίνου, έβαλε την υπογραφή του μαζί με τον Παπαδρέου. Οι κυβερνήσεις. Πότε είχε υπογραφεί το. Δεν τις ανέρουν το 2011. Το 2011 πρέπει να ήταν. Το 2011 ήταν ο Παπαδρέου. Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει τώρα το όποιο κόμμα έρθει, και εσείς ας πούμε να ερχόσαστε, ή θα πρέπει να φύγουμε από την Ευρωζώνη, να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε τίποτα, να κλείσουμε την οικονομία μας, μπρόκολα βγάζουμε, μπρόκολα τρώμε, να τυπώσουμε χαρτιά καινούριο νόμισμα και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως χώρα. Έτσι μας λένε θα γίνουμε Βόρεια Κορέα. Τι απαντάτε εδώ τώρα, ελάτε εδώ, γιατί εκεί πάει το πράγμα. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Εντάξει, λένε στον ελληνικό λαό θα γίνουμε Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω από πού έχει βγει η Βόρεια Κορέα. Με τον ιρμό της σκέψης μου, τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και πού καταλήγουμε. Ελάτε. Αυτή η χώρα έχει πλούτο. Έχει πλούτο αυτή η χώρα. Είπα μπρόκολα βγάζουμε, μπρόκολα βγάζουμε. Βγάζουμε πάρα πολλά πράγματα, δεν βγάζουμε μόνο μπρόκολα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να θρέφει το λαό της. Έχει τη δυνατότητα να έχει αυτάρκεια δηλαδή στην αγροτική. Μα το ρημάξαμε, το πρωτογενή τομέα το διαλύσαμε. Το σβήσαμε. Το ρήμαγμα δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε οργανωμένα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποτέλεσμα με τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά. Είναι αποτέλεσμα αυτής της οικονομίας της αγοράς. Μάλιστα. Η οικονομία της αγοράς επενδύει εκεί που μπορεί να βγάλει γρήγορο κέρδος. Ναι, αλλά βρισκόμαστε τώρα εδώ. Σε αυτό εδώ λοιπόν τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Εδώ λοιπόν που εγώ λέω ότι αύριο είστε κυβέρνηση. Τι κάνετε. Ένα, δύο, τρία. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε πρέπει να πούμε καθαρά στο λαό μας την αλήθεια. Ώστε αν αύριο εμείς βρεθούμε κυβέρνηση να ξέρει ο λαός τι λέει το κουκουέ, τι απαιτείται. Και ποιο είναι το ποια είναι τα βήματα λοιπόν. Ελάτε, τα βήματα λοιπόν είναι ότι σήμερα χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που στηριγμένη σε ένα λαό οργανωμένο, αποφασισμένο,
που είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει το δίκιο του, να κάνει νόμο το δίκιο του, να λύσει τα προβλήματά του που μπορεί στη χώρα του. Διαγράφει μονομερώς το χρέος. Διαγράφει λοιπόν το πρώτο πράγμα. Φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινωνικοποιεί τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής που παράγουν τον πλούτο. Τα όποια υπάρχουν. Σχεδιάζει, είναι πάρα πολλά. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να πάρει μπροστά η οικονομία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να σας πω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έτσι, έχει 4 ναυπηγεία τα οποία είναι κλειστά. Δεν έχουν χαθεί ούτε τα μέσα, ούτε οι εργαζόμενοι που τα δούλευαν, ούτε οι ανάγκες αυτής της χώρας, ούτε οι πρώτες στιγμές.